Στην αστυνομική σχολή το απηθήτα, αλλά ποτέ δεν αποφύτησε, καθώς αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να ακολουθήσει την υποκριτική. Είναι πτυχιούχος της Δραματικής Σχολής Αθηνών Γεωργίου Θεοδωσιάδη. Με την απολαυστική κωμωδία «Σαββατογεννημένες» μας συστήθηκε σαν στενοριογράφος στην τηλεόραση. Η σειρά αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό, όπως και ο ίδιος στο ρόλο του Ρουανού Χωσέ και βραβεύτηκε. Η δεύτερη του σεναριακή δουλειά, το «Στο παραπέντε», πολύ μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, απέσπασε πολλά βραβεία, ενώ σε ψηφοφορία για το Mega Channel ψηφίστηκε από το κοινό ως η καλύτερη κομική σειρά των 20 χρόνων του καναλιού. Στο θέατρο και ο Σκαφουτζίδης έπαιξε στην πολυετή και επιτυχημένη παράσταση σε σουάρ για δολοφόνο. Στην τηλεόραση έχει κάνει επιτυχημένα και άλλες δουλειές στον τομέα της παρουσίασης. Να θυμηθούμε τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του Eurovision, αρχικά ως συγγραφέας των κειμένων άλλων παρουσιαστών και μετά ως παρουσιαστής ο ίδιος. Φέτος, από τον Ιανουάριο, προβάλλεται η τρίτη τηλεοπτική σειρά με τίτλο «Εθνική Ελλάδος» και τον ίδιο στο ρόλο του προπονητή μιας γυναικείας ομάδας, Κέρλι. Στη σειρά αυτή ο σεναριογράφος στείλει πολλά θέματα διακρίσεων. Σχολιάζει, καυτηριάζει συμπεριφορές, αναδεικνύει την αναγκαιότητα αποδοχής της διαφορετικότητας. Με όχημα, ένα σχεδόν άγνωστο στη χώρα μας σπορ, το κέρλινγκ, τολμά να αναδείξει στην τηλεόραση θέματα, κάποια από τα οποία παραμένουν ταμπού για την ελληνική κοινωνία. Αναπηρία, οικογενειακή βία, ανεργία, ομοφοβία, ρατσισμός μπήκαν στο στόχαστρό του. Αυτή του η ευαισθητοποίηση ήταν και για μας ο λόγος για να τον καλέσουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Τον καλούμε να μας πει λίγα λόγια για το πώς αποφάσισε να αυξήσει το σενάριό του, χρησιμοποιώντας αυτά τα θέματα σαν δομικούς λίθους, για ενδεχόμενους συνδυασμούς του πριν το κάνει, για τις αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές ίσως, που εισπράττει με την προβολή της σειράς. Κυρίως, να μας δώσει τη δική του ματιά πάνω στη διαφορετικότητα, δείγμα της οποίας έχουμε ήδη αντιληφθεί όσοι παρακολουθούμε τη σειρά. Κύριε Καπουτζίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτοκινότητα, κύριε Δημοκρατικαλιάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άξιζα τα 530 χιλιόμετρα, τόσα νομίζω ήταν, αν τα μέτρησα σωστά. Έχουν και κούραση, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη χαρά. Και θέλω να σας ομολογήσω εδώ και παρακαλώ αυτό να μείνει μεταξύ μας, σας μην το μάθουν οι πιο νότιοι, δεν θέλω να το ακουστώ το πικιστή, αλλά ένας λόγος που είπα ναι ήταν γιατί η πρόταση ήταν από μια πόλη της Μακεδονίας, οπότε χαλάει τα 530 χιλιόμετρα. Και είπα λόγος μην το πείτε παρακάτω. Πάμε. Είναι δικιά μου η χαρά και η τιμή να βρίσκομαι εδώ πραγματικά. Και σκέφτηκα διάφορα πράγματα να πω στην, όσο ήμουν στη διαδρομή, σκεφτόμουν διάφορα πράγματα, τι θα σας πω. Και τελικά λέω να αλλάξω αυτό το οποίο είχα σκοπό να πω και να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από αυτό που αντίκρισα μπαίνοντας στον χώρο. Και εντυπωσιάστηκα και από το βίντεο και από τις συνεντεύξεις και πραγματικά με άγγιξε βαθιά αυτό το οποίο είδα. Και θέλω να σας πω ότι τη χώρα μου την αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό ίσως και να με πληγώνει πολλές φορές πάρα πολύ. Και ακριβώς επειδή την αγαπάω πάρα πολύ, θα ήθελα να τα πηγαίνει και κάπως καλύτερα σε κάποια πράγματα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να το δούμε όλοι μας, ότι στο θέμα της αποδοχής της διαφορετικότητας και της μέρημνας απέναντι στους ανθρώπους που έχουν κάποια αμοιβική ή κάποια κινησιακή δυσκολία, νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν τα πάει καλά. Δεν τα έχει πάει καλά ως τώρα. Δεν θέλω να ακουστώ αυστηρός, ούτε να πω κάτι παρήγγυπο. Δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Δεν έχουμε δώσει τη σωστή βροντίδα και τη σωστή στοργή και το ενδιαφέρον. Είπαμε λίγο να το αφήσουμε λίγο αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν όμως σκοτεινές εξαιρέσεις. Και αυτό που παρατήρησα μπαίνοντας εδώ είναι ότι εσείς εδώ στην Άσο, στο ΙΦΑΤΟ, πραγματικά είσαστε από τις, μια από τις πολύ πολύ φωτεινές εξαιρέσεις.
πάρα πολλά μπράβο σε εσάς. Και το κατάλαβα από τις φωτογραφίες που είδαμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, το κατάλαβα από τις συνεντεύξεις των γονιών και των συγγενών και κυρίως το κατάλαβα από το όταν μπήκα στον χώρο που είδα παιδιά και γονείς όλοι μαζί, μία παρέα, όχι κάποιοι από αριστερά, κάποιοι από δεξιά. Το κατάλαβα από τις πρώτες χειραψίες και εντυπωσιάστηκα και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχει ένα σύνθημα, ένα ρητό, δεν ξέρω πώς το πω, ένα σύνθημα, το όλοι διαφορετικοί, όλοι είσαι, όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε είσαι. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό, το άκουσα και πριν από λίγες μέρες, γιατί είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω εκεί μια εκδήλωση, εκείνο Πειραιά, συγγνώμη, ξέρεις να πω αυτό, να παρουσιάσω στο Πειραιά λοιπόν, για να μην παραπονιούνται και οι νότιοι. Να παρουσιάσω λοιπόν στο Πειραιά την εκδήλωση, την γιορτή των ειδικών σχολείων της περιφέρειας του Πειραιά. Και ήταν λοιπόν παιδιά με κινητικές και με νοητικές δυσκολίες από τα διάφορα σχολεία της περιφέρειας και ένας μαθητής είχε πει αυτό το περιβόητο και πολύ όμορφο: είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά είμαστε όλοι ίσοι. Στο παρελθόν είχα και εγώ τη χαρά να ασχοληθώ με τους αθλητές των Special Olympics και να είμαι παρέα τους το 2011 στους αγώνες και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όταν παρουσίασα την τελετή έναρξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και όταν συμμετείχα επίσης και στην τελετή έναρξη ως εθελοντής και εκεί των παγκόσμιων αγώνων των Special Olympics. Με ρωτήσατε κάτι, γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ με τα άτομα τα οποία είναι διαφορετικά. Νομίζω για αυτό το λόγο, γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά και πρέπει λίγο να καλυτερέψουν τα πράγματα και νομίζω ότι μπορούμε. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Γιατί σας είπα ότι αγαπάω και τη χώρα μου και αγαπάω και τους πολίτες αυτής της χώρας και ξέρω ότι η καρδιά τους και η ψυχή τους είναι πολύ δυνατές και γι' αυτό ίσως θυμώνω όταν δεν βάζουμε μπροστά την καρδιά μας και την ψυχή μας και καθόμαστε και κολλάμε σε κάτι λεπτομέρειες, περίεργες, κάτι μια άγνοια που υπάρχει, μια έλλειψη ενδιαφέροντος που δεν μπορώ να την καταλάβω από αυτό το λαό και όλος ο οποίος είναι τόσο ζεστός. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το σενάριο σκέφτηκα ότι μπορεί οι Έλληνες να δυσκολευτούν να δουν ένα παιδί να κινείται σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Το σκέφτηκα αυτό. Και σίγουρα κάποιοι δυσκολεύτηκαν. Δεν πειράζει, ο καθένας μπορεί να πάει όσο μακριά του πάει η καρδιά του. Δόξα τω Θεώ, δικιά σας η καρδιά σας έχει πάει πολύ πολύ μακριά 15 χρόνια τώρα, από ό,τι έχω δει. Κίνα, είδα, Ευρώπη, ολόκληρη γυρίζεται. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Okay, κάποιοι άλλοι όμως μπορούν να πάνε και σε αυτούς απευθύνομαι και ήθελα να τους δώσω. Έχω μία μικρή όθηση. Κάποιος σχολίασε από τους θεατές της σειράς και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Ότι αυτό λέει το περιβόητο, το αναπηρικό καροτσάκι το οποίο με ξένησε τόσο πολύ στα 2-3 πρώτα επεισόδια, τώρα πια ούτε το βλέπω. Βλέπω τον άνθρωπο που είναι πάνω στο καροτσάκι. Βλέπω το χιούμορ του, βλέπω τη χαρά του, βλέπω το πείσμα του, ακούω τη γνώμη του, την άποψή του, συμφωνώ με τη γνώμη του, διαφωνώ με τη γνώμη του. Τον αντιμετωπίζω σαν έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο κανονικό. Δεν βλέπω καν αυτές τις ρόδες. Και η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά που αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και να παρουσιάσω ανθρώπους, διαφορετικούς ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα καροτσάκι, είναι όταν είχα την ευκαιρία σε ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Ευρώπη να δω ένα ζευγάρι τουρίστες, έναν άντρα και μια γυναίκα. Ο άντρας ήταν σε ένα αμερικό καροτσάκι, η γυναίκα ήταν αρτημενή και καθόταν σε μια πισίνα του ξενοδοχείου, όπως και εγώ. Πήγαν με την πύρα τους γιατί ήταν και πρωί και ήταν και άγριοι και τα συνηθίζουν αυτά. Θα με τις πύρες στις 12 η ώρα, δεν πειράζει, τους το συγχωρούμε. Δεν πειράζει και μια πυρίτσα και ήταν τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη και αγαπούσε τόσο πολύ ο ένας τον άλλο. Και ήταν, αισθάθηκα αμέσως ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι και ξαφνικά μια μέρα κάτι έγινε, προσθέθηκαν 4 ρόδες σε αυτή την αγάπη, αλλά η αγάπη έγινε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η αγάπη άλλωστε είναι αυτό που μας δίδαξε και ο Χριστός μας, έτσι δεν είναι, σεβασμιότητα. Με την αγάπη πορευόμαστε και το μίσος είναι αυτό που μας πάει πίσω.
Είδα πάρα πολύ αγάπη εδώ, λοιπόν. Μια κυρία είπε ότι είμαι περήφανη για το παιδί μου. Πασχαλίνα, σωστά? Ναι. Και όχι μόνο η Πασχαλίνα, αλλά και οι κυρίες που είναι στο βίντεο. Και ναι, πολύ καλά κάνετε και είστε περήφανες για τα παιδιά σας, γιατί τα παιδιά σας αγαπάνε και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά σου. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, η αγάπη. Όλα τα άλλα είναι βοηθητικά. Καλά είναι, αλλά δεν έχεις αγάπη. Και να είναι και τα παιδιά σας πολύ περήφανα για σας, είμαι σίγουρος ότι είναι, και να είστε γενικά πολύ περήφανοι για αυτά τα 15 χρόνια. Έχετε κάνει πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν χαρά μου λοιπόν που ήμουν εδώ, που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γενιά. Είναι και δύσκολο το επίθετο. Ζάλη. Ναι. Κύριε, κυρία Ζάλη λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την φίλη μου, την αγαπημένη την κυρία Αναγνώστου. Εύχομαι να μην την κουράσαμε ιδιαίτερα όταν στην αρχή του σενάριου τηλεφωνούσαμε συνέχεια κάθε τρεις και λίγο και ζητούσαμε πληροφορίες για το πώς να γράψουμε για τα άτομα που βρίσκονται στο καρατσάκι. Και σε κάποια φάση, αφού μου έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες, είπα ότι τις έχω πάρει τις πληροφορίες και τώρα πρέπει να δω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που είναι πολύ απλά σαν εμένα, σαν εσάς. Σαν όλους μας και να ξεχάσω λίγο τις ρόδες, έχουν τα ίδια ακριβώς συναισθήματα με όλους μας. Να είστε περήφανοι λοιπόν για αυτό που έχετε καταφέρει, 15 χρόνια τώρα, πραγματικά έχετε καταφέρει πολλά πράγματα. Είσαστε μια φωτεινή εξαίρεση σε μια πόλη λοιπόν εδώ της όμορφης Μακεδονίας μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το οποίο είδα και αντίκρισα σήμερα. Θέλω να πω κάτι τελευταίο, χωρίς να θέλω να ακουστώ διδακτικός ή να θέλω να φανώ πολύ αυστηρός. Πολλές φορές ακούω το περιβόητο γνωμικό εδώ στην Ελλάδα, ότι πω, αυτό το παιδί όταν θα πάει στο σχολείο, τα άλλα παιδιά θα είναι σκληρά μαζί του. Θα του πούν αυτό, θα του πούν εκείνο, θα του πούν το άλλο. Γιατί είναι πιο ψηλό, γιατί είναι πιο αδύνατο, γιατί είναι πιο, δεν ξέρω, πιο παχύ, πιο αργό ή πιο γρήγορο ή τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Η λύση δεν είναι αυτό το παιδί να γίνει ίδιο με το άλλο, γιατί δεν θα γίνει. Γιατί αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Αυτή είναι η φύση. Έτσι μας έβλεσε ο Θεός. Μας έβλεσε διαφορετικούς. Δεν ήμασταν ίδιοι ποτέ. Και δεν θα είμαστε εκεί ποτέ. Ούτε τα δίδυμα παιδιά δεν είναι ίδια. Πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι πιο ψηλοί, πιο αδύνατοι, πιο γρήγοροι, πιο αργοί από τους άλλους. Πάντοτε υπήρχε, πάντοτε θα υπάρχει. Η λύση επίσης δεν είναι το παιδί αυτό να μείνει στο σπίτι του και να μην πάει στο σχολείο και να μην του πουν τα άλλα παιδιά κάτι. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι οι γονείς των, μέσα σε εισαγωγικά θα το βάλω, κανονικών παιδιών. Να κάτσουν με τα παιδιά τους μία μέρα και να τους πούν το πολύ απλό ότι αγόρι μου, κορίτσι μου, αυτό το παιδάκι το οποίο το βλέπεις να είναι κάπως διαφορετικό είναι ίσο με σένα και θα σε παρακαλούσε πάρα πολύ να μην το ενοχλήσεις ποτέ γιατί δεν πρέπει. Αυτή είναι η λύση. Θα σας παρακαλούσε λοιπόν πολύ, εγώ δεν είμαι γονιός. Αν ήμουν θα το έκανα πραγματικά και αν γίνω ποτέ θα το κάνω. Το που θα μάθω το παιδί μου να μιλάει ελληνικά θα είναι από τις πρώτες φράσεις που θα ακούσει. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ, αν είστε γονείς κανονικών μέσα σε ελληνικά πάντα παιδιών, το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι ή αντί αύριο το πρωί, κάντε αυτή τη συζήτηση και πείτε πολύ απλά στα παιδιά σας ότι το παιδί το οποίο σου φαίνεται διαφορετικό είναι ίσο με σένα και σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην είσαι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ σκληρός μαζί του στο σχολείο, στον δρόμο ή οπουδήποτε. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά και πραγματικά θέλω να ξέρετε μέσα από την καρδιά μου σας το λέω ότι η χαρά και η τιμή είναι δικιά μου. Το ότι με καλέσετε εδώ σημαίνει ότι κάτι καλό πρέπει να έκανα και εγώ φέτος σε αυτή την πολύ πατρινική τηλεόραση.